Καλή σας μέρα, κύριε Κυριάκου. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, επικοινωνούμε μαζί σας για να μας δώσετε τις εξελίξεις για τον τρόπο που ενημερώνεται πλέον ο κόσμος από την επιδημιολογική ομάδα για την μέσω της ιχνηλάτησης. Αντιλαμβανόμαστε ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση και πλέον ποιους και πώς τους ενημερώνετε. Αρχικά ενημερώνουμε το θετικό στον ιό άτομο. Δηλαδή με το που μας ενημερώσει ένα εργαστήριο ότι έχει εντοπίσει θετικό, μας δίνει τα στοιχεία του και ενημερώνουμε με τη σειρά μας το ίδιο το άτομο ότι είναι θετικό. Ζητάμε να καταγράψει και να αποστείλει ηλεκτρονικά τις επαφές του. Όσες στενές επαφές ορίζονται, όπως έχουμε πει κατ' επανάληψη, άτομα που είχαν επαφή με το άτομο αυτό για πέραν των 15 λεπτών και σε απόσταση μικρότερη των 2 μέτρων. Ναι, κυρία Κυριακού, βάλτε μια λοντελεία. Ηλεκτρονικά λέτε σε ποια διεύθυνση, διότι νομίζω υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν που να απευθυνθούν ηλεκτρονικά. Δίνεται στο ίδιο το κρούσμα η ηλεκτρονική διεύθυνση που πρέπει να αποστείλει τις επαφές του. Λοιπόν, κυρία Κυριακού, επειδή έχουμε καταγγελία εδώ, Ιάκωβε, δώσε την καταγγελία. Κυρία Κυριακού, καλή σας μέρα. Εδώ ένας τηλεθεατής μας έχει αποστείλει ένα μήνυμα πως ένα άτομο από το φιλικό του περιβάλλον εντοπίστηκε κρούσμα την Τετάρτη και δεν επικοινώνησε κανένας μαζί του από την επιδημιολογική ομάδα, από την ομάδα ιχνηλάτησης, με συγχωρείτε, προκειμένου να τους δηλώσει. Έχει ετοιμάσει την λίστα του, προσπαθεί το ίδιο το άτομο να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς, δεν βγαίνει γραμμή και δεν έχουν δώσει κανένα mail που πρέπει να στείλει και δεν βρίσκει. Και αυτά τα άτομα είναι γύρω στα 20 άτομα, τα οποία δεν έχουν ενημερωθεί και δεν γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν. Κύριε Ιακώβου, δεν γνωρίζω συγκεκριμένα την περίπτωση. Θα πρέπει να το διερευνήσω για να δω ποια επικοινωνία έγινε και πότε. Σίγουρα δεν. Άρα εσείς μας λέτε ότι τηλεφωνικώς ενημερώνεται ο θετικός στον ιό, ο θετικός στον ιό άτομο. Και του δίνεται και ηλεκτρονική διεύθυνση για να αποστείλει τις επαφές του. Ακριβώς. Και μετά, ποια είναι η τελευταία οδηγία προς τον θετικό στον ιό. Θα ενημερωθούν ακολούθως, οφείλει να ενημερώσει αυτός επαφές. Οφείλει να ενημερώσει αρχικά τις επαφές του που μας δίνει και εμάς ότι έχω δηλώσει το όνομά σας και τα στοιχεία σας για ιχνηλάτηση, διότι θεωρώ ότι είχαμε στενή επαφή. Και στη συνέχεια δίνονται από τη μονάδα οδηγίες και από το ίδιο το κρούσμα για αυτοπεριορισμό. Και ακολούθως επικοινωνούν μαζί του με τις στενές επαφές, επικοινωνεί το ιατρία δημοσίας υγείας στο κέντρο συντονισμού για να διευθετηθεί το ραντεβού για την δειγματοληψία. Ναι. Βλέπουμε όμως ότι λόγω των πολλών κρουσμάτων βεβαίως αυξάνεται, διωγγώνεται και ο αριθμός των ανθρώπων που πρέπει να ιχνηλατηθούν, αν θέλετε. Έχετε δίκαιο. Είχαμε τις τελευταίες μέρες. Φανταστείτε ότι την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, που είχαμε τα 104 κρούσματα, η ομάδα εχνηλάτησης είχε να διερευνήσει περίπου 2.500 επαφές. Λαμβάνεστε πόσο δύσκολο, πόσο χρονοβόρο και πόση προσπάθεια απαιτείται για να διεκπαιρεωθεί όλος αυτός ο όγκος. Ναι. Είναι γι' αυτό που τρέχετε και διαγωνισμό. Ναι, είναι σε εξέλιξη διαγωνισμός για αγορά υπηρεσιών, για περαιτέρω στελέχωση της ομάδας ιχνηλάτησης. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει όλοι να συνεχίσουμε να έχουμε όλες αυτές τις επαφές. Δηλαδή, είναι και λίγο στο χέρι μας να περιορίσουμε τις απαραίτητες τις επαφές μας που έχουμε με άλλα άτομα, διότι δεν σημαίνει ότι επειδή η μονάδα θα στελεχωθεί με περισσότερα άτομα, ότι όλοι μπορούμε να κυκλοφορούμε άνετα και ελεύθερα, να έχουμε επαφές με πάρα πολλά άτομα και όταν εντοπιστούμε θετική στον ιό να δηλώνουμε 50 και 60 άτομα επαφές. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό όσα άτομα και να έρθουν στην μονάδα να τις στελεχώσουν δεν θα μπορέσει να ελεγχθεί ποτέ. Ναι. Βεβαίως δεν έχετε περιορισμούς. Έχετε περιορισμό αριθμών, αλλά αρκετά μεγάλους σε δεξιώσεις, γαμήλια πάρτι, οι συναυλίες ακόμα γίνονται. Συνεπώς υπάρχουν χώροι που μπορεί να έχεις πολύ κοντινές επαφές. Ακόμα και με την παρέα σου. Ναι. Υπάρχουν χώροι, ναι. Ακόμα και στο ίδιο μας το οικογενειακό περιβάλλον και στο σπίτι μας και στην οικογένειά μας. Εκείνο που εμείς συστήνουμε και λέμε είναι ότι
πρέπει οι επαφές μας να έχουμε ένα συγκεκριμένο κύκλο ατόμων με το οποίο συναναστρεφόμαστε, διότι δεν είμαστε σε περίοδο lockdown, επομένως δεν είναι, τα άτομα μπορούν να κυκλοφορούν, όλοι μπορούμε να κυκλοφορήσουμε, έχουμε κοινωνική δραστηριότητα, επομένως καλό θα είναι να δημιουργήσουμε μια ομάδα, αν θέλετε, ατόμων με τα οποία συναναστρεφόμαστε, που είτε είναι η οικογένεια μας, είτε είναι οι φίλοι μας, είτε είναι από το εργασιακό μας περιβάλλον, έτσι ώστε όταν και αν εντοπιστεί κάποιος θετικός, να είναι πιο ελεγχόμενη η πιθανή μετάδοση που θα έχει στα υπόλοιπα άτομα. Μάλιστα. Και κυρία Κυριάκου, πριν να κλείσουμε, να δώσουμε τα στοιχεία για όσους ενδιαφέρονται. Είναι πολλοί και οι άνεργοι που θέλουν να βοηθήσουν στην διαδικασία της ειχνηλάτησης. Ποιοι μπορούν να εργοδοτηθούν και από πότε. Είναι, ζητούμε για αγορά υπηρεσιών από φοιτητές ή από φοιτητούς κλάδων που έχουν να κάνουν με επαγγέλματα υγείας, ούτως ώστε να είναι και πιο εξοικειωμένοι και με τη διαδικασία, αλλά και να γνωρίζουν και λίγο το ιατρικό κομμάτι, είτε φοιτητές είτε απόφοιτους σχολών επαγγελμάτων υγείας. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.